Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στον κύκλο των λογιστών και των φοροτεχνικών εξαιτίας του υψηλού κινδύνου επιβολής υπέρογκων προστήμων για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μετά και την επικείμενη εκπνοή της προθεσμίας στις 26 Ιουλίου, καθώς δεν προβλέπεται παράταση λόγω δημοσιονομικής αδυναμίας του κράτους. Την Παρασκευή 26 του μήνα τελειώνει η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων. Μάλιστα, χθες είχαμε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο μέσω του εκπροσώπου του, του κύριου Τσάπαλου, ότι δεν προβλέπεται παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Παράταση δεν προβλέπεται να δοθεί. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 26 Ιουλίου. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, εδώ και 82 ημέρες που έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Η διαδικασία πηγαίνει εξαιρετικά σε σχέση μάλιστα και με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο επιπλέον φορολογικές δηλώσεις υποβληθήσεις αυτές τις μέρες. Ο πρόεδρος οικονομολόγων Εύρου, Γιάννης Μίτσικα, ζητά άμεσα να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους λογιστές για να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, καθώς 1.900.000 φορολογικές δηλώσεις υπολείπονται, εκ των οποίων οι 250.000 χρεωστικές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στον παραπάνω αριθμό δεν συνιστούν δημοσιονομικό πρόβλημα για το κράτος όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να δίνει τέλος στην αγωνία λογιστών και φορολογουμένων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για μια νέα παράταση μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη, καθώς η διαδικασία φαίνεται να προχωράει ομαλά, μια δήλωση η οποία φαίνεται να ασκεί περιττές πιέσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ας βάλουμε όλη πλάτη αυτές τις μέρες, να βοηθήσουμε όλη τη συγκεκριμένη διαδικασία για να λήξει εντός των προθεσμιών. Είναι πολύ σημαντικό για τον πολίτη να μην έχουμε παρατάσεις. Γρηγορότερες επιστροφές φόρου, γρηγορότερη καθάριση φόρου, γρηγορότερη ανταπόκριση της ίδιας της ΑΔΕ απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Ο πρόεδρος των οικονομολόγων Εύρου τονίζει χαρακτηριστικά ότι η πρακτική που εφαρμόζει η πολιτεία θέτει ζήτημα αξιοπιστίας και φερεγγιότητας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα που έχει θέσει το Υπουργείο, που έχει να κάνει με την σταθερότητα, με την φερεγγιότητα του κράτους ως προς τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ έχουμε να πούμε ότι το κράτος πρέπει το ίδιο αρχικά να φαίνεται να είναι φερέγγιο ως προς τα δικά του χρονοδιαγράμματα. Οι φορολογικές δηλώσεις θεωρητικά έπρεπε να ανοίξουν μία τρίτου. Δεν ανοίξανε μία τρίτου. Το έντυπο νη άνοιξε μία πέμπτου. Μέχρι και σήμερα έχουμε αλλαγές στις βεβαιώσεις αποδοχών. Στις 16 Εβδόμου βγήκε εγκύκλιος που αφορά, ερμηνευτική εγκύκλιος που αφορά το τεκμαρτό εισόδημα των πολιτών στις λαϊκές αγορές. Συνεπώς, το ίδιο το κράτος αυτή τη στιγμή είναι αφαιρέγγιο. Δεν εξαρτάται η σταθερότητα του κράτους από την ημερομηνία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποδρομής της προθεσμίας και υποβολής εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης επισύρεται διοικητικό πρόστιμο που θα κυμανθεί από 100 έως 500 ευρώ, γεγονός το οποίο απεύχονται οι εμπλεκόμενοι.